Χαιρετίζουμε τους χινάρες συναδέλφους που αψηφώντας την τρομοκρατία και τις απειλές συμμετέχουν στη σημερινή απεργία και στη μεγαλειώδη αυτή συγκέντρωση. Με τη μαζικότητα και την αποφασιστικότητά του, ο κλάδος δίνει αποστομωτική απάντηση στην κυβέρνηση και το Υπουργείο που σέρνουν και πάλι τις ομοσπονδίες στα δικαστήρια, επιδιώκοντας να βγάλουν την απεργία αποχή από τις διατάξεις για τη λεγόμενη αξιολόγηση και αναβάθμιση του σχολείου, παράνομη και καταχρηστική. Συνάδελφοι, η κυβέρνηση οδηγήθηκε στον αυταρχικό κατήφορο κυριολεκτικά στριμωγμένη, μη έχοντας άλλο δρόμο μπροστά στην αποφασιστική και μαζική συμμετοχή του κλάδου στην απεργία αποχή, με την οποία έβαλε φραγμό στα σχέδιά της. Η εκπαιδευτική και τα σωματεία τους είπαν μαζικά όχι στο σχολείο της αγοράς, όπου η γνώση θα πουλιέται και θα αγοράζεται σε ένα κόρευμα. Είπαν όχι σε ένα σχολείο ακόμη πιο έντονων ταξικών φραγμών. Είπαν όχι στον ανταγωνισμό και την κατηγοριοποίησή τους. Αποδεχόμενη την ήττα τους, κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας καταφέρνουν σε έναν αγώνα προσφυγών και δικαστικών αποφάσεων και μάλιστα με τις διαδικασίες του κατεπήγοντος. Η ανεξάρτητη δικαιοσύνη τους έβγαλε παράνομη και καταχρηστική την απεργία αποχή που κήρυξε η ΑΔΔ για να στηρίξει τον αγώνα των εκπαιδευτικών, πατώντας στις κατάπτυστες προβλέψεις του εκτροματικού νόμου Χατζηδάκη και χαρακτήρισε την απεργία πολιτική, γιατί επιδιώκει την κατάργηση ψηφισμένων νόμων του κράτους. Συνάδελφοι, είναι φανερό πως επιχειρούν να καταργήσουν το δικαίωμά μας να απεργούμε, να παγώσουν κάθε συνδικαλιστική δράση, να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου ώστε να περνάνε χωρίς αντιδράσεις την αντιλαϊκή τους πολιτική. Οι κινήσεις αυτές του Υπουργείου γίνονται ακόμη πιο προκλητικές τη στιγμή που ενώ από τη μια χτυπά όσους αντιστέκονται στην αντιεκπαιδευτική πολιτική της, από την άλλη δεν καταδικάζει τις φασιστικές ακροδεξιές δυνάμεις που χρησιμοποιώντας το σχολείο ως ορνητήριο επιτέθηκαν σε μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς στη Σταυρούπολη. Μάλιστα, επιχειρεί με απαράδεκτους και επικίνδυνους συμψηφισμούς να εξομοιώσει τις φύτες με τα θύματα.